Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι πέντε ανήλικοι που είχαν στήσει συμμορία και με ορμητήριο την παλιά φοιτητική εστίαση του ζωγράφου μέσα στην Πανεπιστημίουπολη. Έκαναν ληστείε και διακίνηση ναρκωτικών. Η μίνα Καραμήτρου στη σύνδεσή μα. Είναι αποκαλυπτικό μήνα το βίντεο που έρχεται στο φω τη δημοσιότητα. Διαφήμιζαν ακόμα και διακίνηση κοκαίνη. Και μάλιστα το βίντεο αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε Ελίνα είναι ένα βίντεο το οποίο έχουν γυρίσει μέσα στην κατηλημένη, σε ένα από τα κατηλημένα δωμάτια της παλιάς φοιτητικής αιστείας του ζωγράφου. Κρατούν λοιπόν στα χέρια τους όπως βλέπετε ένα σακουλάκι καθώς επίσης και χρήματα και λένε μάλιστα ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έβγαλα 300 ευρώ και το βίντεο αυτό, στο βίντεο αυτό αναφέρεται μάλιστα ότι μπορούν και πολλούν και κοκαίνι. Τέτοια βίντεο πρέπει να σας πω ότι έχουν αρκετά εντοπίσει η αξιωματική της υποδιεύνης Ασφάλεια Αθηνών στα κινητά του τηλέφωνα. Και είναι μάλιστα και βίντεο τα οποία έστελναν σε πελάτε όταν ήθελαν να του πείσουν ότι μπορούν με απόλυτη ασφάλεια να του πουλήσουν οποιοδήποτε ναρκωτικό θέλουν, καθώ βρίσκονται μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Ε, τώρα, να σα πω ότι οι πέντε συλληφθέντε έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή και απολογούνται αυτή την ώρα. Ενώ οι αστυνομικοί όταν έκαναν την επιχείρηση στα κατηλημένα δωμάτια εντόπισαν και ποσότητες ναρκωτικών.